οικογένεια που περιγράψατε εσείς. Είναι οι ίδιοι που θα μας σώσουν, θα μας βγάλουν. Ασφαλώς όχι. Ασφαλώς όχι. Οπότε τι πρέπει να αλλάξει. Ασφαλώς όχι. Και εγώ για αυτό το λόγο αποσύρωμαι. Δηλαδή δεν θα δώσω καν τη δυνατότητα στο λόγο να με ψηφίσει. Βεβαίως αποσύρωμαι, βεβαίως δεν θα είμαι υποψήφιος. Για ποιο λόγο? Καταρχήν μπορώ να σας δώσω ένα τυπικό λόγο. Είμαι 74 ετών, έχω 32 χρόνια στο κοινοβούλιο. Ουσιαστικό. Και θεωρώ ότι κάποτε αυτή η δυνατότητα ανταλλαγής μεταξύ ενός ατόμου και του λαού λύγει. Και πρέπει να αποφασίσεις εσύ να αντιλήξεις, γιατί ο κόσμος μπορεί να σε ψηφίσει από συνήθεια. Έτσι. Αυτός είναι ο τυπικός ο ουσιαστικός. Αυτός είναι ο τυπικός. Ο ουσιαστικός είναι ότι πιστεύω πραγματικά ότι πρέπει να υπάρξουν ουσιαστικές αλλαγές. Και τις έχω προτείνει. Μια αλλαγή πρέπει να είναι στην καρδιά του πολιτικού συστήματος, που είναι το εκλογικό σύστημα. Εγώ εκλέγομαι σε μια περιοχή που λέγεται υπόλοιπο Αττικής ή περιφέρεια Αττικής και πιάνει από το Μεγάλο Πεύκο, από τα Μέγαρα μέχρι το Λαύριο και από την Δροσιά μέχρι το Κρυκούκι. Αυτή η περιφέρεια πρέπει να πάψει να υπάρχει. Και εγώ δεν μπορώ να αναγνωριστώ σε αυτό που προτείνω, δηλαδή μονοεδρικές περιφέρειες με ένα νυπτό σύστημα κτλ. Ούτε θέλω να εκλεγώ τώρα, αφού επί 32 χρόνια ο λαός με εκλέγει με σταυρό. Και μάλιστα με μεγάλους αριθμούς σταυρών, να πάω να μπω στο κομματικό όχημα και να εκλεγώ από το κόμμα, δεν το δέχομαι. Αυτό είναι για μένα, το οποίο δεν έχει πολύ μεγάλη σημασία, αν θέλετε, τι θα κάνω εγώ. Όχι, έχει σημασία. Έχει.